Γιάννικα! Έλα ρε! Κάτω!
βάζουμε σε λεπτό. Βγάλε από μέσα, είναι σακούλα. Είναι ένα κουτί με τσιγάρα. Και έχει ένα χαμηλιάκι μικρό. Περίμενε. Ας το ξεδιπλώσει κάποιος. Σε 7 Δεκεμβρίου, αγώνας παιδικού πρωταθλήματος μεταξύ ΑΕΛ Εχενών και Ολυμπιάδας. 9-12-6 αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα υπέρ της Ολυμπιάδας. Μακάριος για τα Λαχενά. Δημητρόπουλος. Ξαναπαίνει την μπάλα Δημητρόπουλος μέσα στη ρακέτα, σηκώνεται και ένα πολύ ωραίο καλάθι από τον Πετρόπουλο, 12-18. Η ΑΕΛ αυτή έχει φορτωθεί φάουλ αρκετά από τον διαιτητή για την Ολυμπιάδα. Playmaker ο 11, ξένος, τη δίνει στο Δραματικόπουλο, ξένος πάλι, σουτ για τρίποντο, το ριμπάουτ ο Δημητρόπουλος και δίνει την μπάλα στο Γκουλούρη. Κολούρης δυστυχώς τη χάνει, δεν ελέγχει την μπάλα, ξένος πάλι. Μπουγιούκος. Και φάουλ ο Πετρόπουλος και νομίζουμε ότι είναι το τρίτο φάουλ για τον Πετρόπουλο. Κολούρης. Αλλαγή και στη θέση του Ιακωβάκης. 12-8, 2 σουτ για την Ολυμπιάδα. Μπουγιούκος, το πρώτο σουτ. Εύστοχος, 13-8. Στο δεύτερο σουτ. Εύστοχος, 14-8. Δημητρόπουλος απ' έξω, Μακάριος. Έχει μπει στη θέση του Κουλούρη ο Ιακωβάκης. Ιακωβάκης. Μακάριος. Και ευστοχή, 14-10. Ένα πολύ ωραίο καλάθι από τον Γιώργο τον Μακάριο. Ξένος για την Ολυμπιάδα. Σαν playmaker. Μπουλιούκος, μια πάρα πολύ ωραία κίνηση. Και φάουλ από τον Δημητρόπουλο. Θα σου το Σπυρόπουλος. Άστοχος το πρώτο.
Ευστοχή 15-10. Κράγκερις, άστοχη. Την μπάλα την έχει το Τάτσιος, τη δίνει στον ξένο. 15-10. Διακοβάκης μόνος του. Και φάουλ, και φάουλ από το 12, τον Γραμματικόπουλο, 2 σουτ. Αλλαγή για την ΑΕΛ, Νικολουτσόπουλος μένει στη θέση του Πετρόπουλου. Διακοβάκης ετοιμάζεται για 2 σουτ. Διακοβάκης ο οποίος βγήκε στον εφηδιασμό και κέρδισε το φάουλ. 15-10. Εύστοχος στο πρώτο, 15-11. Δεκαπέντε δώδεκα. Και φάουλ από τον 6 που είναι ο Σπυρόπουλος. Η μπάλα απ' έξω. 15-12. Κράγκερης για τα Λεχενά. Μακάριος. Time out. Για τα Λεχενά. Το time out νομίζω ότι το έχει πάρει ο coach ο Ανδρέας ο Δαμιανός. Ο Δαμιανός ο οποίος δίνει αυτή τη στιγμή οδηγίες στους παίκτες. Η ομάδα της ΑΕΛ μπήκε λίγο στην αρχή χαλαρά. Έχουν γίνει αρκετά foul. Ο διαιτητής είναι λίγο αυστηρός. Έχει δημιουργηθεί και εντωμεταξύ και στην αρχή κάποιο θέμα με τις μπάλες. Η Ολυμπιάδα δείχνει στοιχεία καλής ομάδας. Την προηγούμενη Κυριακή κέρδισε το Αίγιο μέσα στην Πάτρα με ένα πόντο και τα Λεχενά κερδίσαν τον Ατρόμητο με 88-33. Όπως ξέρουμε προκρίνεται μία ομάδα για τα τελικά και οι δεύτεροι θα δώσουν αγώνα μπαράζ με τους άλλους δύο δεύτερους των δύο άλλων ομίλων. Η μέρα είναι καλή. Στον πάγκο βλέπουμε και τον κύριο Λαγό και τον κύριο Αναστόπουλο. Το time out έληξε. Η μπάλα είναι για τα, νομίζουμε, για τα Λεχενά. Όχι, όχι, για την Ολυμπιάδα. Για την Ολυμπιάδα. Ξένος. Σπυρόπουλος. Γραμματικόπουλος, ξένος, Μπουγιούκος, σούτα τον Μπουγιούκο, άστοχος, το ριμπάο τον παίρνει ο Γραμματικόπουλος, στον ξένο, ο ξένος τη δίνει στον Σπυρόπουλο, πάλι ξένος, το Γραμματικόπουλος, σούτ, ριμπάο τον Δημητρόπουλος. Πολύ ωραία στο μακάρι η μπάλα, εφηδιασμό, Νικολουτσόπουλος, βήματα, βήματα. 15-12 το αποτέλεσμα. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο εφηδιασμό έγιναν βήματα. Γραμματικόπουλος. Μπουγούκος. Ξένος. Σουτ τριών πόντων. Άστοχος. Την μπάλα την παίρνει ο Νικολουτσόπουλος. Την δίνει στο Δημητρόπουλο. Δημητρόπουλος στο Κράγκαρη. Κράγκαρης μόνος του. Πάρα πολύ ωραία. Φάουλ και καλάθι 15-14. Φάουλ από το 9. Ένα πάρα πολύ ωραίο καλάθι από τον Χρήστο τον Κράγκαρη, ο οποίος στον εφηδιασμό με μια πάρα πολύ έξοχη κίνηση εμείωσε 15-14. Στο σουτ άστοχος, ξένος η μπάλα, πάλι ξένος και ένα ωραίο καλάθι από το ξένο, 17-14. Μακάριος.
Πάρα πολύ ωραία η παλιά. Δυστυχώς δεν την έκοψε κάποιος της Ολυμπιάδας. Ξέρος μόνος του. Βήματα! Βήματα, βήματα από το διαιτητή, ο οποίος δεν τα είδε. Μακάριος. Ιακωβάκης. Κλέβει την μπάλα ο ξένος πάρα πολύ ωραία. Μόνος το ξένος με το Μακάριο. Και φάουλ από τον Ιακωβάκη. Οι διαιτητές, οι οποίοι δεν τα έχουν πάει καλά ως τώρα, έχουν εξαντλήσει πλήρως την αυστηρότητά τους στην ΑΕΛ. Για την Ολυμπιάδα, 7 πόντους η διαφορά. Μακάριος. Πω πω πω, κάτι λάθη που γίνονται. Λάθη. 22-14. Τώρα 9 πόντοι της διαφοράς. Μακάριος για την ΑΕΛ. Φωνάζει ο Δεμιανός απ' έξω, Αλφα, κάποια κομπίνα πάει να γίνει. Νικολουτσόπουλος, Κράγκερης. Μακάριος. Ιακωβάκης. Μακάριος. Δημητρόπουλος. Πάρα πολύ ωραία φάουλ, 24-17 και ένα σούτ για τον Δημητρόπουλο. Ένα σούτ για τον Δημητρόπουλο. Άτυχος. Την κόβει ο Μακάριος την μπάλα, μόνος του βγαίνει, μόνος του με το καλάθι και φτωχή, 24-19, μπράβο Μακάριο. Πάτησε! 26-19, δυστυχώς η ΑΕΛ δεν προσέχει καθόλου στην άμυνα, πιο γρήγορη παίκτες της Ολυμπιάδος, 26-19. Άστοχος ο Κράγκαρης, άτυχη στιγμή. Και ο Δημητρόπουλος βγάζει την μπάλα έξω, 26-19. Time out για την Ολυμπιάδα. Time out έχει πάρει η Ολυμπιάδα. Αυτή τη στιγμή δίνονται οδηγίες στον πάγκο της ΑΕΛ. 26-19 το σκορ. 7 πόντοι διαφορά, δεν νομίζουμε όμως ότι αντικατοπτρίζει τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Τα λεχενά ίσατε άτυχα σε αρκετές στιγμές. Βέβαια η Ολυμπιάδα παίζει πάρα πολύ γρήγορο μπάσκετ και αυτό πρέπει να προσέξει, πιστεύουμε, ο τεχνικός της ΑΕΛ στο γύρισμα των παικτών στην άμυνα. Πρέπει να είναι πιο γρήγορο. Κάποια αλλαγή νομίζουμε ότι θα γίνει, μάλλον θα βγει ο Νικολουτσόπουλος και θα μπει στη θέση του ο Πέτρος Οκουλούρης, ο οποίος δεν τα πήγε και πολύ καλά στο πρώτο πεντάλεπτο. Έληξε το time out. Οι δύο ομάδες έχουν μπει μέσα, η μπάλα είναι για την Ολυμπιάδα, ξένος απ' έξω. Τη δίνει στο 7 που είναι ο Αγγελόπουλος. Καμία αλλαγή δεν έχει γίνει. Αγγελόπουλος πάλι. Κλέβει την μπάλα ο Δημητρόπουλος, ο οποίος πράγματι είναι ψυχή της ομάδας. Και με ένα πάρα πολύ ωραίο καλάθι μειώνει σε 26-21. Ξένος. Αγγελόπουλος.
Αγγελόπουλος πάλι. Και ένα φάουλ που δεν έπρεπε να γίνει από τον Νίκο τον Δημητρόπουλο που το κέρδισε το 9 ο Τάτσιος. 26-21, δύο σούτ για τον Τάτσιο. Ένας φιλός παίκτης ο Τάτσιος, έχει πάρει αρκετά rebound. Έτοιμος για το πρώτο σούτ. Εύστοχη, 27-21. Άστοχος. Α, μα τι είναι αυτό. Πάλι το rebound η Ολυμπιάδα. 27-21 το σκορ. Βλέπουμε τον Ιακουβάκη να φυλάει στενά τον ξένο και ένα πολύ ωραίο καλάθι από τον Σπυρόπουλο. Μακάριος για τα Λαχενά.